blockbuster, κυρίες και κύριοι. Ένας όρος που στην πραγματικότητα περιγράφει μια εναέρια βόμβα που μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Blockbuster. Ένας όρος που συνδέθηκε για πρώτη φορά με το σινεμά το 1943, όταν το περιοδικό Variety χαρακτήρισε ως blockbuster την ταινία Bombardier. Από τότε όμως μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά και ο συγκεκριμένος όρος έχει συνδεθεί πιο πολύ με την ποσότητα παρά με την ποιότητα. Και γι' αυτό το σημερινό επεισόδιο είναι μια ευκαιρία εκτός των άλλων να δούμε το τι πρεσβεύει πραγματικά ο όρος blockbuster. Γιατί παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την ταινία του 1993 Jurassic Park του εκπληκτικού Steven Spielberg, το οποίο όταν κυκλοφόρησε γκρέμισε τα σινεμά. Πάρτε λοιπόν μαζί σας τα απαραίτητα αξεσουάρ, γιατί το σημερινό βίντεο, όπως και όλα τα καλή ή κακή, κάτι μου λέει ότι θα είναι μεγάλο. Έτοιμοι, φύγα! Το βίντεο αυτό περιέχει spoilers, όπως και όλα τα καλή ή κακή, και αν είσαι τυχερός και δεν έχεις δει ακόμα το Jurassic Park, πρώτον σε ζηλεύω και δεύτερον σε περιμένω να έρθεις να δεις το βίντεο μόλις δεις την ταινία. Επίσης, να πω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like, και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Και τώρα πατάμε play. Έτσι ακριβώς ξεκινάει μία ταινία με δεινόσαυρους. Ο διαολεμένος Steven Spielberg ξέρει πώς να σε κολλήσει στην οθόνη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μουσική ambient αγωνίας από κάτω. Κάτι να κουνιέται πίσω από τις φυλλωσιές, στρατιώτες να περιμένουν με όπλα στα χέρια. Τέλος, δεν θες κάτι άλλο, έχεις κολλήσει στην οθόνη και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Και εδώ είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις για πρώτη φορά ότι η ταινία σε κοροϊδεύει. Και δεν είναι μια action sci-fi adventure όπως παρουσιάζεται, αλλά κατά βάθος είναι μια ταινία τρόμου. Την παίρνεις στα σοβαρά την ταινία. Την παίρνεις. Άμα θες, κάνε κι αλλιώς. Hola, bienvenido. Αυτός εδώ είναι ο δικηγόρος Τζενάρο, ο οποίος έχει πάει στο νησί που φιλοξενείται το πάρκο, γιατί η οικογένεια αυτού που είδαμε στην αρχή που τον έφαγε ο δεινόσαυρος έχει κάνει μία αγωγή και έχει κινηθεί δικαστικά ζητώντας 20 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση. Ναι, προσέξτε, μην χτυπήσετε κιόλας που θέλετε και 20 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για μια εταιρεία που εκτρέφει δεινόσαυρους. Λέτε να μην έχει υπογράψει συμβάσεις με τους υπαλλήλους για τέτοια πράγματα. Ναι παιδιά, ελάτε όλοι να φωτίσετε με τους φακούς για να δούμε αυτή την πέτρα στο κατασκόταδο. Πού να βγαίνω τώρα έξω να τη δω. Μετά από αυτή τη σκηνή λοιπόν, στα καπάκια η ταινία μας πηγαίνει στο Badlands, όπου εκεί μία ομάδα παλαιοντολόγων με μπροστάριδες τους Dr. Grant και Dr. Shuttle ψάχνουν για απολυθώματα δεινοσαύρων. Και αν από τώρα έχετε απορία εάν παίζει κάτι μεταξύ αυτών των δύο... Τσακ, το έριξε το κουφτωματάκι του ο δόκτορας. Όπου μάλλον κατά λάθος έγινε αυτό στη συγκεκριμένη σκηνή, αλλά επειδή εξυπηρετεί την πλοκή, το αφήσανε κανονικότατα. Ο Dr. Grant λοιπόν έχει μία θεωρία ότι οι δεινόσαυροι με την εξέλιξή τους έμαθαν κάποια στιγμή να πετούν, και αυτό γιατί η σωματοδομή τους μοιάζει πολύ με αυτή των αρπακτικών πουλιών. Βέβαια, δεν συμφωνούν όλοι με αυτό. Well, maybe dinosaurs have more in common with present day birds than they do with reptiles. That doesn't look very scary. More like a 6-foot turkey. Μοιάζει σαν τεράστια γαλοπούλα. Αυτό μου θυμίζει ένα συμμαθητή που είχα, που ό,τι και να του έλεγες θα το κορόιδευε. Εσύ δεν μου λες ότι το έκανες αυτό. Δεν σου σκοπεί να μην ανοίξεις την πόρτα όταν τραβάω βίντεο. Φύγε έξω. Λοιπόν παιδιά, και από εδώ και πέρα θα βλέπουμε λεπτομέρειες που διαχωρίζουν μία απλά διασκεδαστική ταινιούλα με μία καλή και διασκεδαστική ταινιούλα. Πάμε. You get your first look at this 6-foot turkey as you enter a clearing. You stare at him, and he just stares right back. And that's when the attack comes, not from the front, but from the side. And the other two raptors didn't even know were there.
Θέλω να κρατήσετε και να θυμάστε αυτά που είπε ο δόκτωρ εδώ για τους βελοσιράπτορες. Εντάξει, δόκτωρ, νομίζω ότι το κατάλαβε. Or maybe across the belly, spilling your intestines. The point is, you are alive when they start to eat you. Ναι, ναι, κατάλαβε. So, you know, try to show a little respect. Okay, Mr. Yeah, I know. Kids. I mean, what's so wrong with kids? Oh, Ellie, look, they're noisy, they're messy, they're expensive. Μια απλή ταινία με δεινόσαυρους, παιδιά, τι θα έκανε? Θα έπαιρνε τον πρωταγωνιστή της και θα τον έκανε να είναι γκικάκι με τους δεινόσαυρους. Και το Jurassic Park το κάνει αυτό, αλλά βάζει και μία επιπλέον πινελιά. Ο Dr. Grant συχαίνεται τα παιδιά. Και θυμηθείτε το αυτό γιατί θα μας χρειαστεί. What the hell do you think you're doing in here? We were saving that. But today, I guarantee it. Ο πιο creepy παππούς στην ιστορία του σινεμά, παιδιά. Ο John Hammond, ο οποίος θα έχει συνέχεια σε όλη την ταινία αυτό το σπαστικό creepy γελάκι, το οποίο σε κάνει να μην ξέρεις αν πρέπει να τον μισήσεις ή αν πρέπει να τον θαυμάζεις. Γιατί να τον θαυμάζεις? Star, I can see that my 50,000 a year has been well spent. Okay, who's the jerk? This is our paleobotanist. Γιατί ο Μαλάκ, ο Χάμοντ είναι ο ιδιοκτήτης του όλου πράγματος, αυτός δηλαδή που δίνει τον πικικίνι. Οπότε έχει πάει εκεί πέρα για να κάνει recruit τους δύο επιστήμονες και να τους πάει στο νησί που έχει κάνει την όλη φάση. I own an island off the coast of Costa Rica. I tell you, why don't you come down just the pair of you for the weekend? Όμως παιδιά, έτσι όπως τους κόβω, οι επιστήμονες μας δεν ψήνονται και πολύ να πάνε. I'm sorry, this isn't possible. This is a... We just dug up a new skeleton. Ναι μωρέ τώρα, παρά κακιά ιδίες. I could compensate you by fully funding your dig for a further 3 years. Where's the plane? 3 χρόνια! Θα πάμε με το αεροπλάνο να σας κουβάλουμε στην πλάτη μας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όπως έχουμε πει, παιδιά, όμως, μία ταινία για να είναι καλή πρέπει να έχει και έναν αξιοπρεπή κακό. Ναι, μπορεί να μην το δείχνει το λουλουδάτο που καμισάκι που φοράει, αλλά ναι, αυτός είναι ο κακός της ταινίας μας, ο οποίος ονομάζεται Νέντρι. Το πιάσατε? Νέντρι, άμα τα αλλάξεις γίνεται Νέρντι. Μόνο εγώ. 750. On delivery, 50,000 more for each viable embryo. That's 1.5 million if you get all 15 species off the island. Oh, I'll get them all. Κοίτα εδώ χαρά, ρε. Αυτός, παιδιά, με άλλη μια τέτοια τσάντα θα σήκωνε ολόκληρο το νησί και θα τους το δίνε. Και αν νομίζεις, απλέ, ποταπέ σκηνοθέτη, ότι στην ταινία σου έχεις τοποθετήσει έξυπνα ένα προϊόν που πληρώθηκες για να το κάνεις, ο Steven Spielberg έρχεται για να σε κάνει να νιώσεις μυρμήκι. How am I supposed to transport them? The bottom screws open. Και τώρα δεν θα ξεχάσεις ποτέ αυτό τον αφρό ξυρίσματος. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι μέρος της ταινίας που σημάδεψε τα παιδικά σου χρόνια. Να γιατί. Δεν ξέρω πώς απλήρωσε η Μπάρμπα Σόλ για να μπει στην ταινία, αλλά παιδιά, αυτό που της έκανε ο Spielberg δεν πληρώνεται. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τόση ώρα βλέπουμε μία σκηνή συνωμοσίας. Που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τι θα έκανε ο σκηνοθέτης? Θα έβαζε βροχή, καπνούς, καταιγίδα, μουσική αγωνίας και αυτούς να μιλάνε αγχωμένοι και να λένε στα ψιθυριστά αυτά που είναι να πούνε. Όχι όμως ο Steven Spielberg. You shouldn't use my name. Dodson! Dodson! We've got Dodson here! Nobody cares. Ο Spielberg θα τους βάλει να συνωμοτήσουν σε έναν ανοιχτό χώρο, σε μια ταβέρνα στην ουσία, χωρίς να τους νοιάζει τίποτα και κανένας. Και με αυτό, παιδιά, πετυχαίνει 2 πράγματα. Πρώτον, δείχνει πως συνείδητο ότι ο κακός μας ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και δεύτερον, αυτή η σιγουριά του, η αλαζονία του, ότι δεν θα του βγει σε καλό. Αυτό θα μας χρησιμεύσει πιο μετά όμως. So you two, dig up dinosaurs? Αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το ελικόπτερο είναι ένας μαθηματικός, ένας εκατομμυριούχος, ένας δικηγόρος και 2 επιστήμονες. Ο Πόντιος μόνο λείπει και να τους ρίξουν στη ζούγκλα. Βασικά μόνο ο Πόντιος λείπει γιατί στη ζούγκλα θα τους ρίξουν στο τέλος. You'll have to get used
to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Αυτός ο γλίτσας μαθηματικός είναι ο Dr. Malcolm, ο οποίος είναι ο Μάνθος Φουστάνος της ταινίας μας και εκτός των άλλων είναι και απίστευτα ξερόλας. Κλασικός μαθηματικός δηλαδή. Dr. Sadler, Dr. Grant, you've heard of chaos theory? Strange attractors. Dr. Sadler, I refuse to believe that you aren't familiar with the concept of attraction. Κάτσε λίγο ήσυχα, βρε γυπαετέ, που είδες γυναίκα και κατευθείαν την πέσεις. Ούτε καν την ξέρεις, ούτε καν την έχεις ξαναδεί, ούτε καν ξέρεις αν τα έχει με το διπλανό της. Που τα έχει δηλαδή. Έλλη, τείχο να πηγαίνεις. Έχει έρθει ξαναμένος αυτός. Ρε Χάμοντ, δικό σου είναι το νησί, ρε παλικάρι μου. Τι το κοιτάς λες και το δες πρώτη φορά. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί φτάσαμε επιτέλους στο σημείο που όλοι περιμέναμε. Τι είναι ρε παιδιά, να δούμε κι εμείς. Α, θα σκάσω, τι είναι! CGI ρεαλιστικός δεινόσαυρος το 1993. Το 1993. Παιδιά, πιστέψτε με, οι ιστορίες πίσω από τους δεινόσαυρους αυτής της ταινίας θα σας κάνουν να την αγαπήσετε αν δεν το έχετε ήδη κάνει και αν την έχετε ήδη αγαπήσει, να την αγαπήσετε ακόμα περισσότερο. Και τις ανάγκες της ταινίας λοιπόν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η τεχνολογία του CGI στον Spielberg, ο οποίος όμως δεν έμεινε ικανοποιημένος με τη ρεαλιστικότητα και το αποτέλεσμα που έδινε η τεχνολογία CGI μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε παιδιά, τι έκανε? Προσέλαβε ένα ολόκληρο dream team ανθρώπων που ξέρουν από special effects και συνδύασαν τις γνώσεις τους για να δημιουργήσουν κάτι που δεν υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ταινία, εκτός από το ότι χρησιμοποίησε μια καινούργια τεχνολογία πιο ρεαλιστική CGI, τη συνδύασε με ρομποτικά ομοιώματα δεινοσαύρων, τα οποία κάποιες φορές ήταν ολόκληρα, αλλά τις περισσότερες ήταν μόνο τα μέρη που θα φαινόντουσαν στην κάμερα. Για να φανταστείτε πόσο μεράκι έβαλαν αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή την ταινία, οι δημιουργοί των special effects έφτιαξαν ομοιώματα δεινοσαύρων, τα οποία φορούσαν και μελετούσαν για ώρες τις κινήσεις τους, έτσι ώστε να πετύχουν το καλύτερο και πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα. T-Rex? Ναι, T-Rex. Say again. We have a T-Rex. Ναι ρε, T-Rex! Βάλ' τον άμεσα στα πόδια το κεφάλι, γιατί ούτως ή άλλως δεν το χρησιμοποιείς. Λίγο να άστριβες, θα έβλεπες αυτό. Welcome to Jurassic Park. Και οποιοσδήποτε άλλος έβλεπε αυτό το θέαμα μπροστά του θα έλεγε «Πόπο πόσο πολύ και μεγάλη δεινόσαυρη!» Όχι όμως, ένας γκίκ με τους δεινόσαυρους. Ένας γκίκ με τους δεινόσαυρους θα έλεγε αυτό. They're moving in herds. They do move in herds. Αυτό ακριβώς, παιδιά, θα έλεγε οποιοσδήποτε έβλεπε το όνειρό του, αυτό το πράγμα που του έχει αφιερώσει χρόνο, που έχει διαβάσει γι' αυτό, έχει τρέλα με αυτό να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια του. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Σωστά γραμμένος χαρακτήρας λέγεται. How do you do this? Και μετά θα έλεγε αυτό. Donald. Hello. Say hello. Say hello. Say hello to my little friend. Hello, John. Oh, yes. I've got lions here. Well, fine, fine, I guess. Well, let me show you. First, I'll need a drop of blood. Your blood. Oh, John, that hurts. Ο Μπάρμπας είναι τόσο ψώνιο που όχι μόνο έχει βάλει στο βίντεο ξενάγηση στον εαυτό του, αλλά έχει βάλει τον εαυτό του να μιλάει στον εαυτό του και να πρέπει να το απαντήσεις. Πράγμα που σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι παρανοϊκά ψώνιο και δεύτερον, ότι δεν γίνεται στην ουσία ξενάγηση χωρίς αυτόν. Εδώ είναι το σημείο που η ταινία μας εξηγεί το πώς οι επιστήμονες του Jurassic Park κατάφεραν όλο αυτό που κατάφεραν. Στην ουσία οι επιστήμονες μέσα από κάποια κουνούπια απολιθωμένα που βρέθηκαν κατάφεραν να αντλήσουν το αίμα τους, το οποίο περιείχε μέσα DNA δεινοσαύρων. Όμως επειδή δεν ήταν ολοκληρωμένο αυτό το DNA, το συμπλήρωσαν με DNA από βάτραχους. I insist on being here when they're born.
Come on. Πόσο θα γούσταρα τώρα να πεταγόταν το δεινοσαυράκι και να του δάγκωνε τη μύτη. Actually, they can't breed in the wild. The population control is one of our security precautions. Well, because all the animals in Jurassic Park are female. We've engineered them that way. Και εδώ το Jurassic Park κάνει αυτό που κάνουν σχεδόν όλες οι ταινίες, δηλαδή exposition, εξηγεί δηλαδή πράγματα που θα σου χρειαστούν για μετά. Όμως ακόμα και αυτό, παιδιά, αυτή η ταινία δεν τον κάνει με τον απλό τρόπο. Θα μπορούσε δηλαδή απλά να έχουν πιάσει μια συζήτηση οι πρωταγωνιστές και να αρχίσουν να σου λένε αυτά τα πράγματα που λένε. Όχι όμως, σου δείχνει μια γέννηση μικρού δεινοσαύρου και γεννιόνται ερωτήματα από αυτό που τα απαντάνε οι πρωταγωνιστές και με αυτόν τον τρόπο και σε κρατάει, δεν βαριέσαι δηλαδή, αλλά και σου εξηγεί πολύ όμορφα την πλοκή. All vertebrate embryos are inherently female anyway. They just require an extra hormone given at the right developmental stage to make them male. We simply deny them that. Και δώστε σημασία σε αυτό που θα πει ο Μάλκομ εδώ, παιδιά, γιατί είναι η ιδέα που στηρίχτηκε ολόκληρο το Jurassic Park franchise. If there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously. Πολύ σωστά λόγια από τον Μάλκομ και να πω την αλήθεια, δεν του το είχα. What species is this? It's a velociraptor. We bred raptors. Ρε γκραντ αγόρι μου, σταμάτα να ρωτάς για τον κάθε δεινόσαυρο εάν τον εκτρέφουν. Όλα τα εκτρέφουν, στο είπα από την αρχή. Και αν είσαι από εκείνους που διάλεξαν να δουν το Jurassic Park με τον μικρό τους γιο, με τον μικρό τους ανιψιό, με τον μικρό τους αδερφό, ρε παιδί μου, ήρθε η στιγμή το Jurassic Park να σε κάνει να αναθεωρήσεις. Μία ταινία για όλη την οικογένεια. Τι ωραία! They show intelligence. Extreme intelligence. Especially the big one. We bred 8 originally, but when she came in, she took over the pride and killed all the 2 of the others. Το βλέπετε το hype που χτίζεται για το T-Rex, έτσι? Ο τύπος σκότωσε 5 από τους 7 ομοίους του, σύν ότι έχει και νοημοσύνη. Τι? Δεν σου φτάνει αυτό? Who's hungry? Μοσχάρι μόνο μη ζητήσετε, παιδιά, μόλις μας τελείωσε. Και σε αυτό το σημείο της ταινίας όλοι είναι εναντίον αυτού του εγχειρήματος, εναντίον δηλαδή του Jurassic Park, εκτός φυσικά από τον δικηγόρο της υπόθεσης, ο οποίος μυρίστηκε χρήμα, οπότε είναι μέσα. Οπότε ο Hammond τι κάνει για να προσπαθήσει να αλλάξει τη γνώμη τους, θα τους κάνει μία ξενάγηση. Βέβαια, δεν θα τους άφηνε να πάνε μόνοι. Spend a little time with our target audience. Η καλύτερη του Dr. Grant, ε! Δώσ' του, παιδιά, και πάρ' την ψυχή! Ναι, το πιστεύω ότι έγιναν πουλιά και όσο συνεχίζεις να με κυνηγάς από πίσω, έχω αρχίσει και τους ζηλεύω γι' αυτό. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω, από τη στιγμή που ξεκίνησε η ταινία, κάτι μου λείπει. Δεν σας λείπει και σας κάτι. Κάτι νιώθω ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη ταινία. Άντε, μπράβο! Εννοείται ότι και στο Jurassic Park θα παίζει ο Samuel L. Jackson. Τώρα, ρε παιδί μου, νιώθω πιο γεμάτος. Welcome to Jurassic Park. Δηλοφόσαυροι! Και τι κάνουν οι δηλοφόσαυροι, φίλε μου, ξεναγέ. One of the earliest carnivores, we now know Dilophosaurus is actually poisonous, spitting its venom at its prey, causing blindness and eventually paralysis. Νομίζετε ότι τυχαία η ταινία σου περιέγραψε τι ακριβώς κάνει ο δηλοφόσαυρος? Γελάω! Επίσης, νομίζετε ότι η ταινία τυχαία δεν έδειξε τώρα το δηλοφόσαυρο? Χα! Γελάω ξανά! Our lives are in your hands and you have butterfingers?
Όπα παππού, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο κανονικά θα πρέπει να πολλούνται σετ μαζί με αναψυκτικό και μια σακούλα πατατάκια. Μη λέμε και ότι θέλουμε τώρα. You can run this whole park from this room with minimal staff for up to 3 days. You think that kind of automation is easy or cheap? Τι μου θυμίζει αυτή η συζήτηση, ρε. Sorry about your financial problems, Dennis. I really am, but they are your problem. I will not get drawn into another financial debate with you, Dennis. Α, ναι. Είναι ακριβώς η ίδια κουβέντα που κάνει ο μέσος Έλληνας με το αφεντικό του. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Έλληνας έχει δίκιο στην περίπτωσή του. Α, και ότι δεν τα παίρνει κρυφά από άλλη εταιρεία. Καλά, για το δεύτερο δεν παίρνω Γιώργο. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ ότι αυτό το πάρκο στοχεύει στη μικρή ηλικία, έτσι. Θέλετε εσείς και τα μικρά παιδιά σας να δείτε τον τυραννόσαυρο Ρεξ, αλλά αυτός δεν είναι εκεί. Πισκάτε, θα τον δελεάσουμε εμείς, κάνοντάς τον να φάει ζωντανό ένα κατσίκι μπροστά σας. Η Ναϊντήλα σε όλο της το μεγαλείο. Είμαι παιδί των 90's, θα σέβεσαι. T-Rex doesn't want to be fat, he wants to hunt. Just suppress 65 million years of gut instinct. Ναι, εντάξει, Grant, ας τον κόψει η Λόρδα τον τυραννόσαυρο και θα σου πω εγώ που θα πάνε τα ένστικτα. Now eventually you do plan to have dinosaurs on your dinosaur tour, right? Hello? I really hate that man. Κι εγώ, σε αυτό συμφωνούμε. Τι, δεν τον έχεις αντιπαθήσει εσύ ακόμα? Περίμενε λίγο. Now, let's say you drop waterfalls on your hand. Some. The orientation of the hairs on your hands. Yeah, Alan, look at this. The amount of blood distending your vessels, imperfections in the skin. Ναι, βρε πετόβλακα, Alan, κοίτα. Κάποιος την πέφτει στην κόμενα σου μπροστά στα μάτια σου και εσύ κοιτάς τους δεινόσαυρους. Α, καλά. Ευτυχώς που και η τύπισσα είναι geek με τους δεινόσαυρους, αλλιώς δεν θα μπορούσες ούτε από τα μάξι να βγεις. Θα έβρισκαν τα κέρατα. Χρειάζεται να πω κάτι, ρε παιδιά. Βλέπεις μπροστά στα μάτια σου έναν τόσο αληθοφανή δεινόσαυρο σε μια ταινία του 1993 και είναι τόσο αληθινό αυτό που βλέπεις γιατί είναι ρομποτικό ομοίωμα. Μια σύγχρονη ταινία, ρε παιδιά, τέτοιου είδους, ξέρετε τι θα έκανε? Θα πέταγε ένα CGI εκεί πέρα και θα με πέταγε και εμένα έξω από την ταινία. Όταν θέλεις να δείξεις ένα ζωντανό ζώο και να θες να βγάλεις από αυτό συναίσθημα, δεν μπορείς να το βγάλεις με το CGI όσο αληθινό και να το κάνεις. Γιατί το μάτι σου καταλαβαίνει ότι αυτό που βλέπει είναι ψεύτικο και χάνεται το συναίσθημα της σκηνής. Doctors, if you please, I have to insist that we get moving. You know, if it's all right, I'd like to stay with Dr. Harding and finish up with the trike. Yeah, I'm gonna stay with her a little longer. Μια τροπική καταιγίδα θα ξεσπάσει σε λίγο στο νησί και οι πρωταγωνιστές μας χωρίζονται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? So much for our first tour. Two no-shows and one sick triceratops. It could have been worse, John. A lot worse. Γρουσούζει Samuel L. Jackson. Μία φορά να μην ανοίξει το στόμα σου, ρε. Μία. Ο Χαφιές της ταινίας μας λοιπόν κάνει τα κόλπα του και ξεκινάει τη διαδικασία μεταφοράς των ειδών. Ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά, μόνο εγώ άκουσα ότι θα σταματήσουν να λειτουργούν κάποια από τα συστήματα ασφαλείας του πάρκου για 20 ολόκληρα λεπτά εν μέσω μιας τροπικής καταιγίδας και μιας ξενάγησης. Δεν θα του πει κανένας κάτι. Να περιμένει, ρε παιδί μου, να γυρίσουνε πρώτα και μετά τα σταματάει τα συστήματα. Κανείς, ε? Okay. Θα το φάω για έναν και μόνο λόγο, επειδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι το πάρκο είναι υποκατασκευή, οπότε βρίσκεστε λίγο όλοι εκεί μέσα σε σύγχυση. By the way, Dr. Sattler. She's not like available, is she? Why? Τι θέλει για να πλέκουν μαζί? Τι, γιατί βρε χαζόσαυρε, Grant? Yeah, I'm sorry. You two are... Yeah. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι πιο βλαμμένος. Ο μαθηματικός που μετά από δύο πεσήματα ρώτησε τον Grant αν τα έχουν ή ο ίδιος ο Grant που είναι στον κόσμο του. Και τώρα όλο το πάρκο είναι ελεύθερο να σουλατσάρει ανενόχλητο
Μπράβο ρε Μάλκον, αυτή είναι ξενάγηση. Μιλάμε σκοτώνει. The raptor fences aren't out, are they? No, no, they're still on. Why the hell would you turn the other ones off? Έλατε, όλα τα συστήματα ασφαλείας απενεργοποιήθηκαν μόλις ο δυσαρεστημένος υπάλληλός σου έφυγε από τη θέση του, από την οποία λείπει και πόση ώρα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τα έχει κάνει όλα αυτά. Τι έγινε Ντρούλη, χάσαμε το δρόμο μας? Α, αυτό μου θυμίζει όταν έπαιρνε ένα πειρατικό CD με τραγούδια και αντί για τραγούδια είχε έναν που έλεγε γιο, σου πήρα 5 ευρώ. Ψτε, έλα τώρα μεταξύ μας. Σε κανέναν δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά ήταν πολύ κουλαστικός μύθος για να μην πεις και εσύ ότι σου συνέβη. Hey, where did you find this? It walks under my seat. Are they heavy? Yeah. Then they're expensive. Put them back. Ωραία τάκα. Θα τη λέω κι εγώ στα νύψια. Εδώ δεν έχει βλακο jump scares, εδώ πέρα ο τρόμος χτίζεται. Maybe it's the power trying to come back on. Ναι, γιατί είναι γνωστό ότι όταν προσπαθεί το ρεύμα να ξαναέρθει, τρέμει η γη. Ρε μαν, πες μου ειλικρινά τώρα, το δίπλωμα της δικηγορίας πώς κατάφερες και το πήρες? Where's the coat? Ταινία για όλη την οικογένεια. Oh, hello. Ο δικηγόρος της ταινίας μας παρατάει στεγνά τα δύο παιδιά μόνα τους μέσα στο αμάξι και τρέχει έντρομος μέσα σε μια τουαλέτα. Γιατί λογικά χέστηκε από το φόβο του. Keep absolutely still. Special space on movement. Α, στην κίνηση, ε. Ε, τότε κομπλέ. Απλά μην κινηθείτε. Ε ναι, εννοείται ότι τα παιδιά θα έκαναν αυτό που δεν πρέπει στη χειρότερη του εκδοχή κιόλας. Παιδιά, ακούστε ένα μαγικό κόλπο. Εάν τον φακό τον ακουμπήσεις από την πλευρά που ρίχνει το φως εξαφανίζεται. Ταινία για όλη την οικογένεια! Ρε κλασσομπανιέρες δόκτορες, κάντε κάτι να σώσετε τα παιδιά ρε! Ε, τυραννόσαυρε, πάρ' το ρε, πιάστο, πιάστο! Μπράβο τα αγόρι μου! Εσύ τώρα τι πετάχτηκες μωρέ! Ε, άλλος! Τι μποκάρεις έτσι μέσα! Ναι! Πέθανες! Πέθανες! Σου άξιζε! Ναι, τι λέγαμε? Ταινία για όλη την οικογένεια. Ναι, κοιτάξτε. Δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά επειδή το λέει και δεύτερη φορά ο Dr. Grant, αυτό που λέει αυτή τη στιγμή, το είπε και λίγο πιο πριν δηλαδή, είναι από τις μεγαλύτερες παπάντζες που έχουν ακουστεί στην ιστορία του σινεμά. Γιατί ο Τυρανόσαυρος Rex όχι μόνο έβλεπε κανονικά, αλλά σύμφωνα με έρευνες που έγιναν, είχε 13 φορές πιο καλή όραση από την ανθρώπινη. Και εκτός από εκπληκτική όραση, είχε και εκπληκτική όσφρηση. Βέβαια, θα δώσουμε ένα συγχωροχάρτη στην ταινία μας, γιατί όλα αυτά ανακαλύφθηκαν μετά από το 1993. Και πέθανε. Μείον ένα παιδί για τον Dr. Grant.
είσαι ο χειρότερος οδηγός που έχω δει ποτέ. Αλλά για πες μου, ο δρόμος πού είναι? Α, εκεί. Και τι θα κάνεις τώρα? Οκ. Καλή ιδέα φαίνεται. Άφω το μωρέ, τι γλυκούλη. Α, μωρέ, θέλει να παίξει. Ε, ναι, ντρι. Πώς να σου το πω, ρε φίλε, γι' αυτό εσύ είσαι το φαΐ. Αλλά επειδή σας ακούω που φωνάζετε και ρωτάτε ποιο είναι αυτό το δεινοσαυράκι. One of the earliest carnivores, we now know Dilophosaurus is actually poisonous, spitting its venom at its prey, causing blindness and eventually paralysis. Αυτό είναι. I'm gonna run you over when I come back down. Τι θα κάνεις? Άντε γεια! Η ταινία πολύ έξυπνα ξεφορτώνεται τον κακό της στα μισά της. Γιατί πλέον δεν είναι αυτός ο κακός, ο κακός έχει όνομα και ονομάζεται Τυρανόσαυρος Ρεξ. Δηλαδή ρε Γκραντ, έχεις ανέβει πολλές φορές δηλαδή στη ζωή σου σε δέντρο και έχεις και άποψη. Tim. Α, ζει ο Τιμ. Κομπλέ. Βέβαια, είναι μέσα σε ένα αμάξι διαλυμένο το οποίο κρέμεται από ένα τεράστιο δέντρο, αλλά τουλάχιστον ζει. Σκηναρά. Σκηναρά. Πω, βούλωστο μια φορά μωρέ Μάλκομ, ακόμα και τώρα σκέφτηκες να πεις ξυπνάδα. Εγώ πάντως παιδιά πιστεύω ότι είχε σηκωθεί κανονικά και μόλις άκουσε ότι έρχονται οι άλλοι ξανά πέσει και ξανασκεπάστηκε για να τον βρουν οι άλλοι και να πει αυτή τη βλακεία που είπε. Να το, μια χαρά είναι, σας το είπα εγώ. Λέει ο καθρέφτης, το προσέξατε? Α, ρε Σπίλμπερκ μερακλή. Αχ. Να μωρέ, πόσο κρατάει πια αυτή η πίστα? Άντε, μπράβο. Την έχω παίξει 20 φορές για να την περάσω, ε. Πάντως, παιδιά, ευτυχώς αυτή τη φορά δεν πέταξε ξυπνάδο ο μαθηματικός. Φρε μπαγάσα, πού τα βρίσκεις? Οπ, ο Dr. Grant που συχαινότανε στην αρχή της ταινίας στα παιδιά, τώρα βρίσκεται αγκαλιά με δύο από αυτά. Αυτό παιδιά ονομάζεται σωστή εξέλιξη χαρακτήρα. Και μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα δούμε όλων των πρωταγωνιστών την εξέλιξη. Μπούμ! Οι δεινόσαυροι αναπαράγονται και από μόνοι τους. Frog DNA to fill in the gene sequence gaps. Some West African frogs have been known to spontaneously change sex from male to female in a single-sex environment. Η ταινία χρησιμοποιεί τη λεπτομέρεια με το DNA των βατράχων που σου έχει σετάρει εξ αρχής. Πείτε μου, πόσες φορές έχετε δει σε μια ανάλογη ταινία να γίνεται ένα απλό twist και είτε να μην σου εξηγεί ποτέ το πώς έγινε αυτό, είτε να βάζει η ίδια η ταινία τον πρωταγωνιστή της να ξεκινάει εκείνη την ώρα να σου το εξηγεί. Εγώ παιδιά το έχω δει άπειρες φορές να γίνεται αυτό και το συχαίνομαι. Επίσης εδώ μαθαίνουμε και ότι η μικρή Lex είναι hacker. Να το θυμάστε.
Shutting down the entire system. You can get somebody else because I won't do it. Ακούστε παιδιά όμως τι παίζει στη συνέχεια. Ο Arnold, δηλαδή ο Samuel L. Jackson, συμφωνεί με τον Hammond να κάνουν reset σε όλο το σύστημα του πάρκου, ώστε να το πάρουν και πάλι στον έλεγχο τους. Το κάνουν λοιπόν αυτό το reset και βλέπουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα συστήματα εκτός από τα ηλεκτροφόρα φράγματα, τα οποία για να ενεργοποιηθούν πρέπει κάποιος να πάει στην άλλη μεριά του κτηρίου για να το κάνει. Μιλάμε, ο ηλεκτρολόγος του Jurassic Park πρέπει να ήταν μόνιμα μαστουρωμένος όταν έφτιαχνε τις εγκαταστάσεις. Οπότε η Έλλη και ένας εκ των υπαλλήλων του Jurassic Park, ο Μάλντουν, θα αναλάβουν αυτή την αποστολή, να σηκώσουν δηλαδή όλα τα ηλεκτρικά φράγματα του πάρκου. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ωραία, κάτι τους κυνηγάει λοιπόν, γι' αυτό και ο άντρας της υπόθεσης θα μείνει εκεί για να καθαρίσει, όσο η Έλλη προσπαθεί να βρει τον πίνακα ελέγχου, ώστε να ξαναενεργοποιήσει τα ηλεκτρικά φράγματα. That's not funny. Ταυτόχρονα όμως με όλα αυτά, ο Grant μαζί με τα δύο πιτσιρίκια θα προσπαθήσουν να σκαρφαλώσουν σε ένα από αυτά τα ηλεκτρικά φράγματα, τα οποία τώρα δεν έχουν ρεύμα, αλλά η Έλλη θα φροντίσει ώστε να αποκτήσουν. Τιμ, κάτι μου λέει ότι άμα δεν πηδήξεις, οι δεινόσαυροι σήμερα για γεύμα θα έχουν ψητό. Τώρα σκοτώθηκε! Δεν παίζει να παίζεις από αυτό! Τον χτύπησε 10.000 βολτ ρεύμα! Όλα δουλεύουν! Για να δω μάλιστα αλήθεια! Εδώ που τα λέμε ήθελες ένα χεράκι βοήθεια, Έλλη! Α, και να μην ξεχνιόμαστε, ταινία για όλη την οικογένεια! Τρόμο! Ρε παιδιά, ο Μαλντούν όμως, πού είναι, τι κάνει? Είστε έτοιμοι για να δείτε αυτό που ακολουθεί? Δεν είστε, για δείτε αυτό. Τώρα είστε έτοιμοι. Έτσι, μπράβο! Σετάρισμα από πριν για αυτό που θα δεις μετά. Θέλω όλοι τώρα να πάτε κάτω στα σχόλια και να γράψετε Spielberg ο μπαμπάς σας, γιατί ξέρω πως πλέον όλοι συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Τιμ! Ρε, μήπως και ο Τιμ είναι ρομποτικό ομοίωμα, γι' αυτό δεν πεθαίνει με τίποτα. Ωραίο αρθράκι αυτό, ε! Τα μεγαλύτερα μυαλά στην ιστορία. Hawking, Einstein, Da Vinci, Βελοσιράπτορας. Ω ναι! Ο Βελοσιράπτορας καταλαβαίνει πώς θα ανοίξει την πόρτα. Άμα έχει και κλειδιά, θα κλείδωνε κιόλας. Και σε αυτή τη σκηνή, guys, εκτός από τον τρόμο που χτίζεται από την όλη ατμόσφαιρα, γίνεται και κάτι που μου λείπει πάρα πολύ από τις σύγχρονες ταινίες. Η μικρή Lex προσπαθεί να κρυφτεί, να σωθεί στην ουσία από τους βελοσιράπτορες, γι' αυτό μπαίνει μέσα σε ένα ντουλάπι. Όμως η πόρτα δεν κλείνει. Και... πάρτο! Κερασμένο από την σκηνοθετική ευφυΐα του Spielberg. Αυτές οι μικρές ιδέες, παιδιά, είναι αυτές που εκτοξεύουν τις συγκεκριμένες ταινίες. Οι σκηνοθέτες αυτής της γενιάς είναι τόσο ευρηματικοί και έχουν τόσο έξυπνες ιδέες στις ταινίες τους, γιατί πολύ απλά δεν είχαν τα μέσα που έχουν οι σημερινοί σκηνοθέτες, τα οποία μέσα τους τα έχουν κάνει όλα να είναι εύκολα.
Οπότε δεν πειραματίζονται, δεν δοκιμάζουν πράγματα, δεν προσπαθούν να σκεφτούν λύσεις για να δείξουν κάτι στην οθόνη. Πλέον με την τεχνολογία μπορείς να κάνεις τα πάντα. Οπότε και γι' αυτό δεν γεννιούνται νέες ιδέες. Οι μικροί μας ήρωες όμως τελικά επιβιώνουν, συναντιόνται με τους δύο επιστήμονες και ενώ δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να τρέχουν να σωθούν σε όλη την ταινία. Η μικρή Λέξ μας έχει πει πιο πριν η ταινία ότι είναι hacker, οπότε καταφέρνει, μπαίνει μέσα στο σύστημα και κλειδώνει την πόρτα του δωματίου, οπότε σώζει την παρτίδα. Εντάξει, θα μου πείτε μερικοί ότι είναι τραβηγμένο αυτό, αλλά εντάξει, εδώ ο άλλος σώθηκε από 10.000 βολτ ρεύμα. Αυτό σας πείραξε. Σώζει την παρτίδα, είπα. Το παιχνίδι ακόμα παίζεται. Φανταστείτε έτσι όπως προσγειώθηκε πάνω στο πληκτρολόγιο ο Βελοσιράπτορας να ξεκινούσε να χακάρει και τα συστήματα. Δείτε πόσο αληθινά φαίνονται όλα. Δείτε, και μιλάμε για μια ταινία του 1993, παιδιά. Όσες φορές και να τη δω, αυτό θα λέω πάντα. Εντάξει, μέχρι εδώ ήταν, παιδιά, δεν πειράζει, τουλάχιστον προσπαθήσατε. Ρεξ, είναι η πρώτη φορά που χαιρόμαστε όλοι που σε βλέπουμε. After careful consideration, I've decided not to endorse your park. So have I. Γιατί ρε, ωραία δεν περάσατε? Αχάριστη. Και τώρα θέλω να ετοιμαστείτε γιατί έρχεται το στιγμιότυπο που έμεινε στην ιστορία του σινεμά. Δεν μπορώ, θα κλάψω από την πόρωση. Δεν μπορώ. Ο τυραννόσαυρος Ρεξ βρυχάται νικητής, ενώ το πανό που γράφει όταν οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στη γη πέφτει. Και ξέρεις γιατί πέφτει? Γιατί τώρα κυριαρχούν ξανά οι δεινόσαυροι, γατάκι. Και αυτό ήταν το Jurassic Park, παιδιά. Τι θέλω να σας πω με αυτό το επεισόδιο όμως, παιδιά, και γιατί διάλεξα να κάνω αυτό το βίντεο καλή ή κακή στα καπάκια μετά από το Kong vs Godzilla. Godzilla vs Kong. Είδα πάρα πολλούς στο βίντεο για την ταινία Godzilla vs Kong να μου γράφουνε ότι τι ταινιάρα ήταν αυτή και δεν μας νοιάζει το σενάριο και είχε ωραίες μάχες και. Και παιδιά, μέχρι ένα σημείο συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν γίνεται να βαφτίζουμε την κάθε ταινία ταινιάρα που απλά έχει μπάπα μπούπα χωρίς αυτό να τον τίνει, ρε παιδί μου, με κάτι παραπάνω. Που χου! Δείτε την εξέλιξη των χαρακτήρων στη σημερινή ταινία. Dr. Grant ξεκίνησε ως ένας dinosaur geek που συχαίνεται τα παιδιά και κατέληξε να τα λατρεύει και όχι μόνο αυτό, αλλά να είναι και ο ήρωάς τους. Δύο παιδιά που υπήρχαν σε αυτή την ταινία ακριβώς για αυτό το λόγο, όμως στο τέλος η μικρή Λέξ έκανε και το χακαρισματάκι της. Hammond ξεκίνησε ως ένας παππούς εκατομμυριούχος που είχε αιμονή με το συγκεκριμένο πάρκο και κατέληξε να είναι αυτός που θέλει να το κλείσει. Dr. Ellie ξεκίνησε σαν μια γλυκιά καλοσυνάτη κοπελίτσα και κατέληξε ηρωίδα. Dr. Malcolm ξεκίνησε ως ένας ξερόλας πέφτουλας μαθηματικός, κατέληξε ως ένας ξερόλας πέφτουλας μαθηματικός. Το πιάνετε τι θέλω να πω. Καλά τα effect, καλές οι μάχες, καλός ο χαβαλές, καλή η δράση, όμως μία ταινία για να είναι καλή πρέπει να έχει και ένα καλό σενάριο με σωστούς χαρακτήρες. Εάν έχει και καλά effect και καλές μάχες και καλή δράση και καλούς χαρακτήρες και καλό σενάριο, τότε έχεις το Jurassic Park.
Πείτε μου κάτω στα σχόλια τη δική σας εμπειρία και τη δική σας άποψη, ρε παιδί μου, για τη συγκεκριμένη ταινία. Είμαι πολύ περίεργος πραγματικά να μάθω. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, και αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Dom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε πολύ όμορφα.